Ο κύριος Δημήτρης Πιτούλιας, ο πρόεδρος της ομάδας του Φιλίππου Βέριας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πείτε αν η ομάδα του Φιλίππου Βέριας είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια ομάδα, τον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα, Δέσποινα. Καλησπέρα και στο σέλιδο συνεργείο του Avena FM. Πράγματι, αύριο αντιμετωπίζουμε ένα κορυφαίο κλαμπ στον ελληνικό χώρο του βόλεϊ, τον πρωταθλητή Ελλάδος Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλη τιμή για την πόλη της Βέριας, για την ομάδα του Φιλίππου Βέριας, που θα υποδεχτούμε αυτό το ιστορικό σωματείο. Η ομάδα είναι έτοιμη. Όλη την εβδομάδα οι προπονήσεις κύλησαν ομαλά. Οι παίκτες είναι προετοιμασμένοι και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε για την νίκη στον αυριανό αγώνα. Αναφέρατε τη νίκη. Τι θα είναι για σας νίκη? Θα είναι να πάρετε τους 3 βαθμούς, θα είναι να μην έχετε τραυματισμούς, θα είναι να πάρετε τον 1 βαθμό? Τι ακριβώς θα είναι για σας νίκη, τι σημαίνει? Σίγουρα η υγεία των αθλητών είναι το σημαντικότερο και από κάθε αποτέλεσμα και από κάθε νίκη και από κάθε πρωτάθλημα ή κύπελο που μπορεί να έρθει στην ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά, η νίκη για μας θα σημαίνει πάρα πολλά, καθώς στις 3 πρώτες αγωνιστικές δεν καταφέραμε ακόμη να κερδίσουμε. Δεν θέλω να λέω τις ίδιες δικαιολογίες ότι είχαμε δύσκολο πρόγραμμα. Αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Παίζαμε με τις κορυφαίες ομάδες, όπως και αύριο. Τελειώνει μια σειρά αγώνων πάρα πολύ δύσκολων για μας, με τις 4 κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Παρ' όλα αυτά, μια ενδεχόμενη νίκη στο αυριανό παιχνίδι θα ήταν μια μεγάλη τόνωση ψυχολογική για τη συνέχεια της ομάδας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι την Τετάρτη και την Κυριακή αντιμετωπίζουμε 2 ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με εμάς και θα πάμε με ανεβασμένη ψυχολογία για αυτά τα δύσκολα παιχνίδια που πρέπει να τα κερδίσουμε οπωσδήποτε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Δίπλα μου είναι ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας του Φιλίππου Βέριας, ο κύριος Λεωνίδας Ξανθόπουλος. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο στόχος της ομάδας με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, καθώς είναι η πρωταθλήτρια ομάδα και ένα φαβόρι του φετινού πρωταθλήματος στη Βόλεϊ Λίγκ. Θα μπούμε καθαρά στο γήπεδο, να παίξουμε το παιχνίδι μας. Θέλουμε το παιχνίδι. Αυτή είναι η αλήθεια. Εννοείται ο αντίπαλος είναι μεγάλος, περσινός πρωταθλητής. Κάναμε και ένα φιλικό στην προετοιμασία που είχε η ομάδα μας στο γήπεδο του στην Αθήνα. Είμαστε έτοιμοι. Η ομάδα, όσο περνάει ο καιρός, βρίσκει τα πατήματά της. Νιώθουμε ότι είμαστε πάλι έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και τον Παναθηναϊκό, όπως και με τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι το κάναμε ντέρμπι και στα 2 σετ. Ελπίζουμε την ίδια απόδοση να πιάσουμε και αύριο και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Δίπλα μου είναι ο Γιώργος Δουμάκας. Γιώργο, έχετε αναμετρηθεί και στο παρελθόν με τον Παναθηναϊκό. Είστε έτοιμοι για αύριο? Έχετε περίπου 2,5 μήνες να μπείτε στο σπίτι σας λόγω της πανδημίας, στους αγωνιστικούς χώρους. Η ομάδα έχει μπει στους 100% στους αγωνιστικούς ρυθμούς? Κοίταξε, κάτω 100% δεν έχει μπει κανείς. Δεν είναι εφικτό για πολλούς λόγους. Ούτε εμείς ούτε οι υπόλοιπες ομάδες. Θα παλέψουμε με αυτό που έχουμε μπει. Προσπαθούμε κάθε μέρα στην προπόνηση. Με τον ΠΑΟΚ κάναμε σχετικά ένα καλό παιχνίδι. Χάσαμε 2 σετ τις λεπτομέρειες. Ήθελε πολύ λίγο δηλαδή για να πάρουμε ένα σετ ή έστω και 2. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Θα μπούμε και θα πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι ένα σετ, είναι 2 σετ, είναι μια νίκη. Οτιδήποτε μπορούμε να πάρουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γιουμάκας Σοκράτης, ο προπονητής της ομάδας του Φιλίππου Βέριας, είναι κοντά μου και θα ήθελα να τον ρωτήσω εάν η ομάδα είναι έτοιμη να δείξει την αποφασιστικότητά της, όπως άλλωστε έδειξε την αποφασιστικότητά της και στο παιχνίδι, στο φιλικό παιχνίδι που έγινε το Σεπτέμβριο με τον Παναθηναϊκό, που έδειξε τη δύναμή της, κοίταξε τον αντίπαλο στα μάτια και έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Είστε έτοιμοι λοιπόν για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό? Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πιο έτοιμοι από ό,τι ήμασταν προχθές με τον ΠΑΟΚ. Κάθε παιχνίδι θα είμαστε και πιο έτοιμοι. Είναι λογικό μετά από διακοπή, τόσο μεγάλη διακοπή που είχαμε. Παιχνίδι-παιχνίδι θα ανεβάζουν την απόδοσή μας και θα είμαστε όσο δυνατόν πιο δυναμικοί να δείξουμε αυτό που μπορούμε να παίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Ο Γιώργος Μιχελάκης από την ομάδα του Φιλίππου Βέριας είναι κοντά μας. Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω. Το γεγονός ότι ξεκινήσατε να παίζετε με τους 3 ισχυρότερους του φετινού πρωταθλήματος και τώρα αντιμετωπίζετε τον Παναθηναϊκό, την τέταρτη ισχυρότερη ομάδα, σας επηρεάζει το ενδεχόμενο της ήττας? Είναι κάτι το οποίο θα ρίξει την ψυχολογία σας ή εξ αρχής θεωρήσατε αυτά τα παιχνίδια διδακτικά και ότι είναι παιχνίδια εμπειρίας? Γνωρίζαμε εξ αρχής ότι είναι μια δύσκολη κλήρωση. Ξέραμε από την αρχή ότι τα 4 πρώτα μάτσα ήταν με τους καλύτερους αντιπάλους του πρωταθλήματος. Θέλαμε να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε, να παίξουμε καλό βόλεϊ, να παλέψουμε σε κάθε παιχνίδι και να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αύριο είναι ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα παλέψουμε, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και αν πάρουμε κάτι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, γεια σας. Ο Σωτήρης Παντελέων είναι δίπλα μας. Ένας παίκτης που υπηρετεί πιστά τον Παναθηναϊκό 27η χρονιά φέτος.
Το γεγονός ότι η Βέρεια είναι μια νεοφώτιστη ομάδα σας κάνει να είστε πιο χαλαροί? Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είμαστε χαλαροί. Ίσα ίσα που μια νεοφώτιστη ομάδα έχει έναν ενθουσιασμό, φυσικά δικαιολογημένο και έτσι πρέπει να είναι. Οπότε αυτό την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη από το όσο ήδη είναι, γιατί επειδή έχουμε παίξει ένα φιλικό, έχουμε δει ότι ήδη είναι ένα πολύ καλό σύνολο. Έχει πολύ καλές μονάδες οι οποίοι τα παιδιά αυτά έχουν φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και θεωρώ ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα μου, στο οποίο πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά για να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες που έχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Πελεκούδας είναι κοντά μας από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Παναγιώτη. Θα ήθελα να μου πεις, όντας ένας παίκτης με πλούσιο βιογραφικό, με πολλές διακρίσεις και πολλούς τίτλους, εάν η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τους ερυθρόλευκους της Βέρειας και αν υπάρχουν προγνωστικά στο βόλι, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στο παιχνίδι? Όταν εκπροσωπείς τον Παναθηναϊκό και είσαι μέλος αυτής της ομάδας, πάντα πας για την νίκη. Όσο και περίεργο να ακούγεται, όπως και να είναι η κατάσταση της ομάδας ή οτιδήποτε εξωαγωνιστικό ή αγωνιστικό μπορεί να συμβεί, πάντα πρέπει να προσπαθείς για να κερδίσεις. Οπότε θεωρητικά και η πρόβλεψή μου για αύριο το παιχνίδι είναι ότι θα κερδίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος είναι κοντά μας από την ομάδα του Παναθηναϊκού. Χαράλαμπε, η ομάδα σου είναι αίτητη μέχρι στιγμής και παίζει με τακτική και στρατηγική. Θα παίξει με το ίδιο σύστημα και στον αγώνα με την Βέρεια? Θεωρώ ότι πριν από κάθε παιχνίδι προετοιμαζόμαστε πολύ καλά τακτικά. Έχει φανεί νομίζω σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια και αυτό θα είναι, αυτό κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Έτσι θα το αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα και με την ίδια τακτική προετοιμασία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ανδρεόπουλος, ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, είναι κοντά μας. Κύριε Ανδρεόπουλε, σε μια αποκλειστική συνέντευξη που δώσατε στο ράδιο και τη Web TV του ΑΒΕ 97 και 7, είπατε ότι και φέτος στοχεύετε στους τρεις τίτλους. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας και πώς κρίνετε ότι θα εξελιχθεί το παιχνίδι με την Βέρεια. Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε στους δύο τίτλους. Γιατί όσον αφορά το League Cup, η ομάδα μου βγήκε εκτός, θα λέγαμε, στόχων, έκανε ήττα, άρα δεν βρίσκεται στο Final Four να το διεκδικήσει. Ασφαλώς θέλουμε την διεκδίκηση των δύο υπόλοιπων τίτλων. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολο για την ομάδα μου, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί συνδιεκδικητές και θα είναι ένα πολύ δύσκολο και αμφίρροπο πρωτάθλημα. Αλλά και εμείς θέλουμε να επαναλάβουμε την περσινή μας επιτυχία. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, αυτή η επιτυχία για τον Παναθηναϊκό δεν ήρθε καθόλου εύκολα. Ήρθε μετά από πάρα πολλά χρόνια και κυρίως ήρθε στοχεύοντας ο Παναθηναϊκός βήμα-βήμα προς αυτή την επιτυχία. Μπορώ να σας πω ότι μας ήρθε και λίγο νωρίτερα από αυτό που είχαμε σχεδιάσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Γεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ένας τρίλος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Ρούλης Αγραμπιδάκης, είναι εδώ. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αγραμπιδάκη, πώς βλέπετε την ομάδα του Παναθηναϊκού? Είναι έτοιμη για αυτή την αναμέτρηση με τους ερυθρόλευκους της Βέρειας? Εντάξει. Είναι μια, ο Παναθηναϊκός βέβαια δεν είναι μόνο τώρα, πάντα πηγαίνει και για τους τρεις τίτλους. Έχω την εντύπωση ότι σε αυτό το πρωτάθλημα θα είναι ένα αγωνιστικό, πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Εμείς ακόμα και εδώ στη Βέρεια που ήρθαμε το υπολογίζουμε πάρα πολύ το παιχνίδι, όπως υπολογίζουμε όλα τα παιχνίδια, και ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Εντάξει, μέσα στο παρκέ κερδίζει ο καλύτερος, αλλά και εμείς έχουμε ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μετά. Μετά έχουμε τα τρία ντέρμπι, ΠΑΟΚ, ΣΥΡΟ και Ολυμπιακό, βέβαια αφού περάσουμε όπως θέλουμε εμείς από τη Βέρεια. Και το εννοώ αυτό. Πέστε μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, και εύχομαι να κάνω και μια δήλωση. Εύχομαι σε όλους υγεία, πρώτα απ' όλα, σε όλες τις ομάδες, στο προσωπικό, για να μπορεί να διεξαχθεί ένα πρωτάθλημα όπως το θέλουμε. Επίσης, θα ήθελα να σας ρωτήσω τι μήνυμα στέλνετε στα νέα παιδιά. Στα νέα παιδιά εννοείται μόνο στο άθλημά μας ή γενικά στον αθλητισμό? Γενικά στον αθλητισμό πρέπει να έχουν πείσμα και πρέπει να πιστεύουν στον εαυτό τους.
Αν δεν το κάνουν αυτό, κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Πίστη, πάθος και εγωισμό πολύ για τον ανταγωνισμό, γιατί υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός σε όλα τα αθλήματα τώρα. Το βλέπω και από το βόλεϊ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.